Η διαδηλωμένη στήριξη του στη διαδικασία επίλυση του Κυπριακού και στι θέσει τη ελληνοκυπριακή πλευρά για την ασφάλεια και τι εγγυήσει επαναβεβαίωσαν Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι έτυχαν χθε βράδυ ενημέρωση από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στι Βρυξέλλε. Η κοινή προσέγγιση όσον αφορά το <coughs> θέμα τη ασφάλεια και των εγγυήσεων είναι το γεγονό ότι δεν μπορούμε εν έτη 2017 να μιλάμε για εγγυήσει σε ένα κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με πληροφορίε του ΑΛΦΑ, η παρέμβαση Αναστασιάδη επικεντρώθηκε στην παρούσα κατάσταση πραγμάτων και τι θέσει τη ελληνοκυπριακή πλευρά για την εξωτερική πτυχή εν ώψη τη έναρξη τη δεύτερη φάση τη διάσκεψη για την Κύπρο στο Κραν Μοντανά. Εξίσου δυναμική υπήρξε και η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε μια ουσιαστική νομίζω συζήτηση. Είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι πρόκειται για ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό ζήτημα και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Δοκιμάζει τι δυνατότητέ τη και στο Κυπριακό. Τι δυνατότητέ τη να στηρίξει το δίκαιο αίτημά μα για κατάργηση του αναχρονιστικού πλαισίου των εγγύσεων και για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμφώνησαν ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας περνά και μέσα από τη στάση της στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Πρόεδρος είχε το πρωί κατηδίαν συνάντηση με την Βρετανίδα Πρωθυπουργό Τερέζα με την οποία αντάλλαξε απόψεις για το περιεχόμενο του προσχεδίου του κοινού εγγράφου και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο Κραν Μοντανά. Είναι άξιο αναφορά στο γεγονό ότι υπάρχουν κοινέ, αν θέλετε, τοποθετήσει με τη Βρετανική κυβέρνηση σε κάποια σημεία που αναφέρονται στο προσχέδιο που έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ήταν κοινή η ότι τα αποτελέσματα στη συζήτηση του κεφαλιού της ασφάλειας και των εγγύσεων είναι εκείνα που θα δείξουν αν μπορούμε να αισιοδοξούμε για ένα θετικό αποτέλεσμα από την παρούσα διαδικασία. Συζήτηση έγινε ακόμη για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τον Brexit.